Σε αυτό το μέρος θα κάνουμε επανάσταση. Θα κλείσουμε έτσι δυναμικά την εκπομπή σήμερα. Και είπαμε με την κυρία Κική, την οποία και την καλωσορίζω. Καλώς μας ήρθατε. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Ακούστε θέμα τώρα. Να φοβάσαι τα όχι που δεν λες. Αμάν, αμάν. Για να το κάνουμε απλό και κατανοητό. Να πούμε πρώτα γιατί να τα φοβάσαι. Γιατί. Τα όχι που δεν λέμε, που δεν είπαμε και συνεχίζουμε να μην λέμε, γίνονται κρίκοι που ενώνονται μεταξύ τους και μετά γίνονται θηλιά και μας πνίγει. Mm-hmm. Και νομίζω όλοι μας το έχουμε νιώσει. Επομένως, μια θηλιά πρέπει πάντα να τη φοβόμαστε. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτή η θηλιά δημιουργείται από τα όχι που δεν λέμε? Θα το καταλάβουμε πολύ αργά, δυστυχώς. Θα περάσουν χρόνια μέχρι να το καταλάβουμε. Και γιατί γίνεται αυτό? Πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή, Ανδριανή μου, να πάμε στους πρώτους μήνες και στα πρώτα χρόνια του παιδιού. Για στην ανατροφή. Ταΐζω ένα παιδάκι, έτσι, και το παιδάκι στρίβει το κεφάλι του και δεν δέχεται την κουταλιά. Και του λέω, μα έλα τώρα, μη με στενοχωρείς. Δεν του επιτρέπω να πει όχι. Το κατευθύνω έτσι, ώστε να υποχωρήσει, να πει ναι, εκεί που το παιδί αυθόρμητα λέει όχι. Τα παιδιά είναι αληθινά. Είναι αυθεντικά και λένε ξεκάθαρα όχι. Του λες, έλα να σε φιλήσω, όχι, δεν θέλω. Στην ανατροφή όμως, σιγά σιγά το πριονίζουμε αυτό το όχι. Εκπαιδευόμαστε. Και του λέμε, ντροπή, τη θεία την Ανδριανή, έλα να σου δώσει ένα φιλάκι. Δηλαδή, το όχι του παιδιού, έντεχνα, σιγά σιγά, το μετατρέπουμε σε ναι. Τέτοια γίνονται κάθε μέρα δεκάδες και εκατοντάδες. Ανατρέφουμε δηλαδή καλά και υπάκουα, παιδιά, γιατί αυτό μας βολεύει. Το όχι όμως το νιώθουμε μέσα μας. Το ξέρουμε, δηλαδή πάει να βγει στο ερέθισμα που θα μας έρθει, αλλά έχουμε εκπαιδευτεί να είμαστε καλά παιδιά, ευγενικοί άνθρωποι, σε σημείο του να βάζουμε στην άκρη αυτό που θέλουμε εμείς πραγματικά εκείνη τη στιγμή να κάνουμε. Ναι, η προσωπική μας επιθυμία μπαίνει στην άκρη και κυριαρχεί η εικόνα που θέλουμε να παρουσιάσουμε, γιατί ο καθένας μας, όσο σημαντικός και να είναι, όσο σπουδαίος, όσο διάσημος, όσο μορφωμένος, επιζητεί την αποδοχή των άλλων, θέλει να τον αποδεχτούν, θέλει να είναι συμπαθής, θέλει να αρέσει, θέλει να λένε καλά λόγια για αυτόν. Επομένως, το όχι, το οποίο είναι δυσάρεστο, δεν τολμάμε να το πούμε, γιατί φοβόμαστε ότι θα χαλάσει η εικόνα μας προς τους άλλους. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι άνθρωποι που επιλέγουν να μην λένε όχι και άρα να λένε ναι και να είναι θετικοί σε αυτά που τους ζητούν οι άλλοι και στα ερεθίσματα που τους στέλνουν, είναι αρεστοί από τους άλλους. Δηλαδή λες, βρε παιδί μου, έχω ένα συνεργάτη, πότε και να του πω πάντα θα το κάνει, δεν θα με δυσκολέψει, εννοείται ότι θα επιλέξω να συνεργάζομαι μαζί του. Έχω ένα παιδάκι πολύ καλόβολο, ό,τι και να του πω αυτό θα κάνει, δεν θα μου φέρει ποτέ αντίρρηση. Και αντιλαμβανόμαστε κι εμείς ότι τους τρίτους μας βολεύει ένας άνθρωπος που δεν λέει όχι. Βεβαίως μας βολεύει. Ο ίδιος όμως πώς τελειώνει αυτό? Αυτό το βόλεμα είναι μια παγίδα, ναι, στην οποία δεν πέφτουμε εμείς. Εμείς μια χαρά είμαστε όταν λέμε, έχω ένα παιδάκι καλό, υπάκουο, άγγελος. Ναι, ναι. Εμάς μας βολεύει. Αλλά υπάρχει και το άλλο πρόσωπο. Βολεύει το παιδάκι? Είναι σωστή η ανατροφή αυτού του παιδιού? Όχι. Είναι βολική για τους γύρω του, για τους γονείς, τον ευρύτερο οικογενειακό κύκλο και για τους εκπαιδευτικούς. Θα έπρεπε να ανατρέφουμε τα παιδιά με προσωπικές επιθυμίες και προσωπικά όρια. Δηλαδή, τι επιθυμεί το παιδί μου? Να έχει το θάρρος να πει όχι
δεν θέλω να καθίσω με την Ελένη στο ίδιο θρανίο. Και τι θα πει ο εκπαιδευτικός τώρα, ω βαβούρα που μου βάζει. Φασαρία. Μα είναι δυνατόν τώρα να ασχολούμαι με την Κική κάθε πρωί, με ποιο θέλει να κάτσει στο θρανίο. Έχω 20 παιδιά μέσα στο τμήμα, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Γιατί τα παιδιά που έχουν άποψη, που μπορούν να εκφράσουν το όχι, είναι δύσκολα. Μας δυσκολεύουν όλους. Και λέμε, ανυπόφορο. Όλο ένσταση. Όλο δεν θέλω, όλο δεν μ' αρέσει. Όλο... Ναι, αλλά έτσι βγαίνουν οι δυνατοί χαρακτήρες. Ο άλλος που διδάσκεται να λέει συνέχεια ναι, πρώτα-πρώτα γίνεται ανασφαλής. Και έρχονται οι γονείς μεγάλων παιδιών και λένε, το παιδί μου είναι ανασφαλές, δεν έχει αυτοπεποίθηση. Και ψάχνουν και λένε, μα δεν το ταπεινώνω, μα δεν του φέρομαι άσχημα, το αγαπάμε, το φροντίζουμε. Γιατί έχει κακή αυτοεικόνα? Και κανείς τους δεν ξέρει ότι ο άνθρωπος του ναι, είτε μικρός είτε μεγάλος, έχει κακή αυτοεικόνα. Δεν έχει αυτοπεποίθηση. Προσπαθεί και το παιδί να προσαρμοστεί, αν το πάρουμε από την πρώιμη έτσι, παιδική ηλικία, και ο γονιός στις κοινωνικές νόρμες. Ε? Και στις οικογενειακές νόρμες. Και στις οικογενειακές. Ξεκινάμε από τις οικογενειακές νόρμες. Γι' αυτό έτσι. Λέμε για βόλεμα. Να χωρέσουμε, να μπούμε, να τακτοποιηθεί με βάση αυτό και όχι. Ετοιμαζόμαστε να πάμε στη γιαγιά και στον παππού. Και λέει το παιδί, δεν θέλω. Θέλω να πάμε στην παιδική χαρά. Ντροπή! Που σε περιμένουν μια εβδομάδα και θα χαρούν όταν θα σε δουν. Λοιπόν, βολεύει πρώτα την οικογένεια. Γιατί και εμείς δεν λέμε όχι. Γιατί το όχι είναι μια λέξη που τη φοβόμαστε. Χαλάει την εικόνα μας προς τους άλλους και φοβόμαστε ότι θα αποσύρουν την αγάπη τους, θα αποσύρουν τη συμπάθεια, θα μας κακολογήσουν, θα μας σχολιάσουν αρνητικά. Κοίταξε την, όλο δυσκολίες είναι. Τους καλώ και λέει να δούμε αν θέλουν και τα παιδιά, να δούμε μήπως έχουν κάποιο άλλο πρόγραμμα. Οπότε δεν λέμε το όχι για μύριους λόγους. Όταν το πεις αυτό το όχι, πώς αισθάνεσαι τελικά? Αισθάνεσαι και καλά και κακά. Διότι απ' τη μια είναι μια ανακούφιση, γιατί εκφράζεσαι. Απ' την άλλη όμως, το πληρώνεις. Έχει τίμημα. Πολλές φορές έχει βαρύ τίμημα. Σε σχολιάζουν ως δίστροπο, κακότροπο, ανάποδο. Ήρθε η περίεργη πάλι. Περίεργη, μη επικοινωνιακή. Οπότε δεν αντέχουμε αυτή την κακή κριτική και προτιμούμε να τα έχουμε καλά με τους άλλους και να μην τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας. Γιατί αυτό είναι η ουσία, το να τα έχεις καλά με τους άλλους, καλό είναι. Εννοείται ότι θέλουμε να έχουμε καλές κοινωνικές σχέσεις και προσωπικές και φιλικές και επαγγελματικές. Αλλά άμα δεν τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας. Να σου πω κάτι παράξενο, Ανδριανή. Ο άνθρωπος του ναι δεν έχει ουσιαστικές σχέσεις με κανέναν. Γιατί αυτό? Αφού είναι ψεύτικος. Αυθεντικές και βαθιές σχέσεις φτιάχνει ο άνθρωπος που είναι αληθινός. Ναι. Που εκφράζει και τα ναι και τα όχι του. Με καλεί σε τραπέζι. Και ξέρω ότι δεν θα περάσω καλά. Σου λέω, λυπάμαι, δεν μπορώ να έρθω. Χωρίς δικαιολογίες. Ναι. Ίσως μια άλλη φορά. Έτσι, αισθανόμαστε, παρόλο που δυσαρεστήσε που δεν θα έρθω, αισθανόμαστε ότι έχουμε μία κλωστή που μας ένωσε. Μια αλήθεια. Την κλωστή της αλήθειας, της αυθεντικότητας. Αν όμως σου πω, ναι, ναι, εντάξει, ναι, ευχαρίστως θα έρθω, που είναι ψεύτικο, δεν χτίζουμε αυτή τη βαθύτερη σχέση, μένουμε στην επιφάνεια. Δεν γνωριζόμαστε επί της ουσίας. Ακριβώς. Μόνο το φαίνεστε. Έτσι. Αυτό θα έρθει να συναναστραφεί. Το φαίνεστε του ενός με το φαίνεστε του άλλου. Ναι. Πάμε στο λίγο πρακτικό. Γιατί νομίζω ότι εκεί είναι και η ουσία. Ας πούμε ότι ξεκινάμε τώρα από τη βάση, από την οικογένεια. Και το παιδί μας, για το θέμα της οριοθέτησης που λέγατε, και το ότι αποδέχομαι το όχι του παιδιού μου και το σέβομαι αυτό. Σου λέει το παιδί, εγώ δεν θέλω να φάω αυτό το φαγητό που έχουμε. Πώς το διαχειρίζεται η μαμά? Απόλυτα σεβαστό. Να μη φας. Εδώ είναι το πιατάκι σου. Ό,τι ώρα θέλεις,
μπορείς να φας. Δεν του δίνω μπισκότα, δεν του δίνω κάτι άλλο, δεν του δίνω παγωτό. Μετά πάμε σε άλλο δρόμο, από εκεί πάμε άλλα θέματα. Σε άλλο δρόμο. Εδώ είναι το φαγάκι σου, σεβαστό ότι δεν πεινάς, δεν το θέλεις τώρα, αλλά σήμερα έχουμε μπάμιες. Ωραιότατες μπάμιες. Ωραιότατες. Και θρεπτικότατες. Λοιπόν, έτσι το παιδί μπαίνει σε σαφή όρια, με ωραίο τρόπο, γιατί το όχι θέλει και μια ευγένεια, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε χοντροκομμένα όχι. Και εκεί πραγματικά δεν είναι συμπαθείς. Και αυτό το εκπαιδεύουμε. Και αυτό το εκπαιδεύουμε. Και τον εαυτό μας και τα παιδιά μας. Βεβαίως. Θα πεις όχι με ευγένεια. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι εάν λες όχι και σε αγνοούν, θα χρειαστείς να το πεις πιο δυνατά ή με πιο άκομψο τρόπο, μήπως και σε ακούσουν την επόμενη φορά. Ναι, το όχι θέλει μια συνεννόηση αμοιβαία. Ναι. Δεν φτάνει να πω εγώ όχι. Πρέπει να είσαι κι εσύ έτοιμη να με ακούσεις. Γιατί πολλές φορές οι ενήλικοι είναι πάρα πολύ επίμονοι, επιμένουν. Ναι. Μα θα το φας. Μα εγώ το μαγείρεψα. Μα το πλήρωσα. Θα το φας. Θα το φας. Εκεί, για μας τους ενηλίκους, η ψυχολογία δίνει μια πάρα πολύ καλή συμβουλή. Ποια είναι αυτή? Θα γίνουμε ο χαλασμένος δίσκος. Δηλαδή? Ευχαριστώ, δεν θα το φάω. Α, μα θα το φας. Ευχαριστώ, δεν θα το φάω. Δεν το διαπραγματεύομαι. Αφού δεν θέλω και η προσωπική μου βούληση είναι όχι, δεν διαπραγματεύομαι. Ξέρετε, πολλές φορές πιάνω τουλάχιστον το δικό μου τον εαυτό στα πλαίσια της ευγένειας, όταν θα πω το όχι, που μου είναι πολύ δύσκολο να πω όχι, νιώθω εκείνη την ώρα ότι ρισκάρω, θα χαθεί όλο το σύμπαν. Ρισκάρεις όλη την αποδοχή. Θα σταματήσει η γη να γυρίζει. Ναι. Μετά αρχίζω τις δικαιολογίες. Και ξέρεις, δεν μπορώ γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, που είναι αληθινοί λόγοι, αλλά αρχίζω και βγάζω όλο μου το εσωτερικό στον άλλο, τον οποίο μάλλον και δεν τον αφορά. Όχι, εκεί βρίσκεσαι σε υποδέστερη θέση, γιατί οι άνθρωποι ανά δύο παίζουν το παιχνίδι των σχέσεων, όλων των σχέσεων. Σε αυτό το παιχνίδι ο ένας βάζει τους κανόνες και ο άλλος ακολουθεί. Αυτός είναι λοιπόν που μας πιέζει, με μια ροή φυσική, βάζει τους κανόνες, εσύ ακολουθείς, μόλις σε πιέσει λίγο γίνεται ο δικαστής και εσύ η κατηγορουμένη και αρχίζεις τις δικαιολογίες. Απολογείσαι, δικαιολογείς. Οπότε δεν είναι ισότιμο παιχνίδι. Ισότιμο είναι αυτό που σου είπα. Με καλεί σε τραπέζι, δεν θέλω να έρθω για διάφορους λόγους, δεν θα περάσω καλά κλπ. Και σου λέω ευχαριστώ, δεν θα έρθω. Ίσως μια άλλη φορά. Να μου λες, θα είναι και ο τάδε και η τάδε και έχουμε ψάρι, ψαρεμένο. Ευχαριστώ, δεν θα έρθω. Ίσως μια άλλη φορά. Ο χαλασμένος δίσκος που λέγεται. Χωρίς χαλασμένος δίσκος, με ευγένεια και σταθερότητα. Χωρίς δικαιολογίες. Τελεία. Αν αρχίσω να δικαιολογούμε, είμαι η κατηγορουμένη. Και πώς θα διαχωρίσουμε το όχι στα πλαίσια του θέλω ή δεν θέλω κάτι και το αν πρέπει να πούμε, μέχρι πού μας παίρνει να πούμε όχι, σε θέματα που αφορούν υποχρεώσεις μας, ευθύνες μας. Δηλαδή, το πιο κλασικό είναι, ας πούμε, μέσα στη δουλειά. Που μπορεί να μας ζητηθεί σε οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνουμε, να κάνουμε κάτι το οποίο δεν μας αρέσει, δεν μας εκφράζει, δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν αισθανόμαστε άνετα. Δηλαδή, η ψυχή μας μέσα μας λέει, όχι, μην το κάνεις. Αλλά πρέπει να το κάνεις, γιατί μπορεί να χάσεις τη δουλειά σου. Πώς το διαχειριζόμαστε στρατηγικά αυτό? Εκεί δίνουμε στον εαυτό μας λίγο χρόνο. Να το μελετήσουμε μέσα μας, να μελετήσουμε τα υπέρ και τα κατά. Με παίρνει στη δουλειά μου να πω όχι? Κατά κανόνα δεν με παίρνει. Mm. Επομένως, θα υποχρεώσω τον εαυτό μου να πει ναι. Ναι. Και μάλιστα ναι, με καλή διάθεση, για να το κάνω κάπως ευχάριστα. Αν πω ναι, με δυστροπία, με κακή έκφραση, με μουρμούρα, τότε είναι ακόμα πιο δύσκολη η δουλειά που θα κάνω. Λοιπόν, εκεί το μετράω. Δεν απαντώ αυθόρμητα. Λέω, ένα λεπτό, να ρωτήσω τον εαυτό μου. Με παίρνει? Δεν με παίρνει. Οπότε, ναι, θα το κάνω. Ναι, θα συνεργαστώ με τον δύσκολο. Συνειδητά όμως. Συνειδητά. Αυτό είναι η διαφορά. Γιατί συνειδητά. Το καλό παιδί λέει ασυνείδητα τα ναι του. Του ξεφεύγουν δηλαδή. Το νιώθεις αξόδεμα όμως αυτό μέσα του άλλος που θα πει το ναι, 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 ναι. Όχι, αφηδώ. Θεωρεί ότι είναι υποχρεωμένος να πει ναι, 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 γιατί έτσι έχει εκπαιδευτεί.
Και περνάνε πολλά χρόνια και αισθάνεται μια χαρά που λέει όλο ναι. Γιατί έχει τον τίτλο του καλού παιδιού, φοράει μια κορώνα στο κεφάλι του που γράφει «Καλό παιδί». Ένας τίτλος που δεν θέλει να τον χάσει, γιατί λένε και οι γύρω, η Κική, τι καλό παιδί, τι υποβοηθητική, τι πρόθυμη, τι φιλότιμη, τι μπουκιά βγάζει από το στόμα της. Αυτά λοιπόν είναι τροφή για τα ναι. Εγώ πολλαπλασιάζω τα ναι και αφού περάσουν τα χρόνια και αρχίζω και έχω κάτι ενοχές, κάτι απογοητεύσεις από τους γύρω, που τους λέω ναι, ναι, ναι και ούτε με υπολογίζουνε. Λέει, ξέρεις, βγήκαμε προχθές το βράδυ και πήγαμε σινεμά. Και μένω εγώ άφωνη. Γιατί δεν τολμώ να πω εμένα γιατί δεν μου το είπατε. Mm. Τους έχω εξυπηρετήσει όλους. Λέω σε όλους ναι, είμαι το καλό παιδί, έτσι το βολικό. Και βγήκανε χωρίς να μου το πούνε. Αρχίζω σιγά σιγά λοιπόν να μπαίνω στην πραγματικότητα, ότι αυτά τα ναι τους κάνουν να μην με εκτιμούν, να μην με υπολογίζουν. Ενώ πριν νόμιζα ότι είμαι δυνατό κεφάλαιο στην οικογένεια, στις φιλίες, στη γειτονιά. Και βλέπω ότι δεν είμαι. Περνάνε λοιπόν χρόνια μέχρι να αντιληφθώ ότι τα ναι μου με έχουν καταστρέψει. Έτσι. Αντιστρέφεται αυτό. Μπορούμε δηλαδή σε μία αλφα ηλικία που έχουμε συνειδητοποιήσει ότι τα ναι μας έχουν καταστρέψει, να αρχίσουμε να λέμε όχι. Ακόμα και όταν είναι ένα πόδι μας στον τάφο μπορούμε. Πάντα μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τις αλλαγές του ώστε να βρει τον εαυτό του. Γιατί ο άνθρωπος που δεν λέει όχι, δεν είναι ο εαυτός του. Mm. Όλοι μας, από τη στιγμή που θα γεννηθούμε, έχουμε εσωτερική αίσθηση ελευθερίας. Ναι. Όλοι μας. Ο Μαντέλα έμεινε 25 χρόνια στη φυλακή και έλεγε ότι αισθανόταν ελεύθερος εσωτερικά. Πόσο μάλλον εμείς. Άρα, είμαστε φτιαγμένοι να λέμε και ναι και όχι κατά βούληση. Και πώς θα αρχίσω να κάνω αυτό το διάλογο με τον εαυτό μου. Βλέπω αυτή τη συζήτηση, καταλαβαίνω ότι με αφορά και λέω, κοίτα να δεις, Ανδριανή, από αύριο θα αρχίσουμε σιγά σιγά οι δυο μας, εγώ και εσύ, εσύ και εγώ εαυτέ μου, να μας προστατεύουμε λίγο παραπάνω και να μην μοιράζουμε τα ναι παντού, να εξυπηρετούμε την ανάγκη μας να είμαστε καλά παιδιά. Πώς θα ξεκινήσουμε από εκεί που μας παίρνει. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο πιεστικοί και το ίδιο απαιτητικοί, έτσι. Ξέρω μία κυρία που είχε τη μαμά της στο σπίτι και της έλεγε η μαμά της, θα γυρίσεις όλη την Αττική να μου βρεις αυθεντικό χωριάτικο κοτόπουλο. Εκεί δεν την έπαιρνε την κυρία να πει όχι, πρέπει να διαλέξει έναν άλλο άνθρωπο πιο βολικό. Να κάνει το πρώτο βήμα. Να κάνει το πρώτο βήμα. Να πει ένα όχι που να της είναι κάπως εύκολο. Ναι. Μετά θα αισθανθεί τέτοια χαρά που είπε το όχι, τέτοια αίσθηση ελευθερίας που αυτό το όχι θα φέρει και ένα επόμενο και ένα ακόμα, έτσι. Και θα πάει στο μανάβι και θα της πει ο μανάβης να σας βάλω και ένα καρπούζι, να πάρετε. Εκεί να του πει όχι ευχαριστώ. Μια άλλη μέρα, δηλαδή κάπου που την παίρνει. Mm. Γιατί με τα πολύ στενά μας πρόσωπα, τα πολύ αγαπημένα, είναι δύσκολα τα όχι. Ξέρετε, σκέφτομαι ότι πολλές φορές κρατάμε το όχι και όταν το πούμε, που μπορεί να το πούμε εκεί που πρέπει και την ώρα που πρέπει, θα το πούμε λίγο άκομψα. Γιατί θα έρθει να σκάσει τον μπαλόνι μέσα. Ακριβώς. Και έχουμε χάσει όλα τα δίκαια του κόσμου. Το όχι με τσαμπουκά είναι εις βάρος μας. Ναι. Θα πρέπει το όχι να έχει μέσα του και μια διπλωματία, μια ευγένεια, ώστε να μην χαλάσει τη σχέση με τον άλλο άνθρωπο, να του δώσει το μήνυμα ότι δεν είμαι πια του χεριού σου, χωρίς να χαλάσει η σχέση. Γιατί πολλοί δεν λένε όχι, γιατί τρέμουν τις συγκρούσεις. Να, δεν μπορούν να τις διαχειριστούν όλοι οι άνθρωποι τις Βέβαια. Συγκρούσεις. Κανείς μας δεν μπορεί να τις διαχειριστεί. Με τα αγαπημένα πρόσωπα, να είσαι συνέχεια σε ένταση, δεν το αντέχουμε. Οπότε λέμε ναι, 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 ναι. Εντάξει, εντάξει, ναι, υποχωρούμε, υποχωρούμε, υποχωρούμε και στο τέλος ξυπνάμε ένα πρωί
σηκωνόμαστε και λέμε ποια είμαι. Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου, δεν ξέρω ποια είμαι. Εκεί πολύ σκληρό όταν συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Είναι κρίση προσωπικότητας. Ψεύτησα τον εαυτό μου, τον ψεύτησα ξανά και ξανά και τον έχασα. Δεν ξέρω ποια είμαι. Ξέρετε, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ξέρουν να ακούν τα όχι. Το ξέρετε αυτό καλύτερα από μένα. Οι περισσότεροι. Και αν διαπιστώσουμε ότι εμείς είμαστε ένας τέτοιος άνθρωπος, ότι δεν δέχομαι όχι από κανένα. Δεν δέχομαι όχι από τα παιδιά μου, από τον σύντροφό μου, από τους γονείς μου, από τους συγγενείς μου, από τους συνεργάτες μου, από τους φίλους μου. Δεν δέχομαι όχι. Δεν θα το διαπιστώσεις εσύ μόνη σου. Αποκλείεται. Αν μας το πει κάποιος και το ακούσουμε για μας. Αν μας δηλαδή, το εκεί μπορεί να δουλέψει λίγο γι' αυτό εκπαίδευση. Ναι, θέλουμε ειδικό εκεί. Εάν είμαι τόσο αυταρχική που δεν δέχομαι από κανέναν όχι, θέλω ειδικό. Δεν μπορώ να αντιστρέψω μια προσωπικότητα τόσο τσιμεντωμένη, τόσο πάγια στον εγωισμό μου και στην πολυγνωσία μου. Είναι ένας άνθρωπος που επίσης εκπαιδεύτηκε από την παιδική του ηλικία να συμπεριφέρεται έτσι. Δηλαδή κάποιος τον έμαθε να μην επιτρέπει στον εαυτό του να ακούει όχι. Ναι, εάν είναι μοναχοπέδι και ήταν το νταντεμένο μιας ευρύτερης οικογένειας, μεγάλωσε νομίζοντας ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Ή ορισμένα αγόρια στην Κρήτη μεγαλώνουν νομίζοντας ότι είναι το κέντρο του κόσμου και δεν δέχονται από κανέναν όχι. Πώς τολμάς εμένα να μου πεις όχι. Ειδικά από γυναίκες δεν δέχονται όχι. Βεβαίως. Και υπάρχουν και επαγγέλματα. Δηλαδή. Στρατιωτική, αστυνομική, εκπαιδευτική. Δεν δέχονται έχουν εύκολα το όχι. Έχουν μια εξουσία αυτοί οι άνθρωποι στα γιατί έχουν τους. Εξουσία. Δηλαδή, εγώ ως δασκάλα εκπαιδεύω τα παιδάκια να μου λένε ναι κυρία, ναι κυρία. Σιγά σιγά αυτό γίνεται πάγιο. Ενσωματώνεται στο χαρακτήρα πια, όχι στη συμπεριφορά. Όπως και με τους στρατιωτικούς και με τους αστυνομικούς. Είναι δουλειές εξουσίας. Οπότε αυτοί κινδυνεύουμε εμείς που ανήκουμε εκεί να μην δεχόμαστε όχι από κανέναν, ούτε στην οικογένεια. Θέλει πολύ αυτογνωσία αυτή η διαδρομή. Και δεν για αυτούς που λένε πολλά ναι και για αυτούς που θέλουν και επιλέγουν να ακούνε μόνο ναι από τους άλλους. Δηλαδή, για όλους τους τύπους. Γιατί όλο και σε κάποιο από αυτά θα ανήκουμε με κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Εκτός και να έχουμε εκπαιδεύσει τον εαυτό μας. Ναι. Ή αν μας έχουν εκπαιδεύσει, ώστε να εκφράζουμε τις επιθυμίες μας και τα όρια μας. Γιατί το όχι και το ναι που λέγονται σωστά, σημαίνουν ότι έχουμε σαφή όρια. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε και αν το κάνουμε έτσι λίγο πιο προσωπικό παράδειγμα, είμαι σίγουρη ότι όλοι μας έχουμε ανθρώπους γύρω μας που θα μας πούν το όχι και δεν θα νιώσουμε ούτε προσβολή, ούτε απόρριψη, ούτε ότι δεν μας σέβονται. Και το λένε με μία σιγουριά και με μία σταθερότητα ότι όχι, ευχαριστώ, τέλος, τελεία. Ναι, ακριβώς. Έτσι είναι. Να τους μοιάσουμε τέλος πάντων. Έχει αξία αν αυτοεκπαιδευόμαστε αυτή τη στιγμή στα όχι μας. Να κάνουμε και λίγο πρόβα. Μα είπαμε, θα την κάνουμε την πρόβα εκεί που μας παίρνει. Εννοώ πριν ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι έχω μία μαμά που δεν έχω και οφείλω να την αναγνωρίσω και δημοσίως τέλος πάντων, που είναι πάρα πολύ αυταρχική. Θα πας να κάνεις αυτό και θα πας να κάνεις αυτό και θα πας να κάνεις αυτό. Και έχω μάθει να της λέω μόνο ναι, 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 ναι. Και έρχεται η ώρα να της πω το όχι. Πριν το τηλεφώνημα, να έχω κάνει πρόβα, τι θα της πω. Όχι μόνο να έχεις κάνει πρόβα, θα, το έχω γράψει, θα έχεις και σημείο, ναι. θα το έχεις γράψει. Γιατί την ώρα εκείνη σε πιάνει ταραχή, δεν ξέρεις πώς να εκφραστείς. Εκεί θα έχεις το σημείωμα. Γιατί είμαστε αδύναμοι να αντιμετωπίσουμε ανθρώπους που βγάζουν μια αυταρχικότητα. Ειδικά είναι και τόσο κοντινά μας πρόσωπα. Ή αν έχουμε το πρόσφορο έδαφος. Ακριβώς. Στα πρόσωπα αυτά, τα εξουσιαστικά. Μπορεί να είναι άρρωστη η μαμά. Μπορεί ο μπαμπάς να είναι αδύναμος. Οπότε μπαίνει και το συναίσθημα εκεί. Και λέμε τώρα τι να του πω του ανθρώπου. Τι όχι να του πω. Άρα θα πρέπει να είναι έτοιμο. Σκονάκι. Ναι. Μπαμπά μου όχι. Όμορφα όμως. Μπαμπά μου όχι. Δεν θα έρθω και το απόγευμα. Ήρθα το πρωί. Δεν θα έρθω και το απόγευμα.
Χωρίς δικαιολογίες, τελεία. Χωρίς δικαιολογίες. Αυτά. Χωρίς δικαιολογίες είναι η ζωή μας. Να τη ζούμε έτσι όπως νιώθουμε πραγματικά μέσα μας, ότι αισθανόμαστε εκεί που θέλουμε να πάμε, αυτό που θέλουμε να πούμε. Και όσο πιο πολύ το δουλεύουμε, τόσο και πιο μαλακά θα το πούμε και στους άλλους. Χωρίς να τους βλάπτει. Το όχι μας δεν πρέπει να βλάπτει τον άλλο άνθρωπο. Δηλαδή, αυτό σημαίνει σεβασμός προς τον εαυτό μου, σεβασμός προς τον άλλο. Ακριβώς. Κυρία Κική, πολύ σας ευχαριστώ. Και εγώ, Ανδριανή μου. Για όλη τη σεζόν, αποφοιτήσατε κι εσείς με άριστα. Παίρνω άριστα. Παίρνετε άριστα 10 δετών. Δεν είναι χατηρικό. Καθόλου, όχι, όχι. Ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ναι, λοιπόν, από όλους εμάς. Να είσαστε καλά, να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ και οι τηλεθεατές για όσα κουβεντιάσαμε, για όσα είπαμε, για όσα σκεφτήκαμε μετά από τις κουβέντες που κάναμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε μας από την καρδιά μας. Καλό απόγευμα να έχετε, καλό απόγευμα να έχουμε όλοι μας. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Το απόγευμα εδώ, στην Κρήτη TV. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας.